την κυρία, την πρώην βουλευτή, την αμπρότητα κυρία Παπακούστα. Πήρε την ενεργεία βουλευτές του Καμένου, ενώ το κόμμα Καμένου έλεγε όχι, και τους έβαλε να ψηφίσουν ναι, στη Βουλή. Ναι, ναι. Που είναι ο ορισμός της αποστασίας. Δηλαδή, αν πει την αποστασία, είναι αυτό. Και ο κύριος Νέντιας λοιπόν αποστάτησε, φίλε, διότι χτες πήγε ως Υπουργός Εξωτερικών στη Βόρεια Μακεδονία και είπε ότι θα τηρηθούν όλα τα συμφωνηθέντα. Είναι αποστάτησε ο κύριος Νέντιας λοιπόν. Έφυγε πολλά ακόμα και πήγε αλλού, αυτό λέει. Όσο και να με προκαλέσετε να φύγω από τη σκέψη μου, δεν θα φύγω. Ξαναλέω. Δεν σας προκαλώ, συγκρίσεις κάνετε και νομίζω ότι είναι ατυχής. Εν ενεργεία βουλευτές άλλου κόμματος. Τους έβαλε στην κυβέρνησή τους σε υπουργικούς θόκους με αντάλλαγμα να ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή έκανε τον ορισμό αυτού που λέγεται αποστασία. Συνεργασία δύο μπορεί κομμάτων να μιλάει για την κυβέρνηση. Κάτι θέλει να σας πει. Όχι, είχε φύγει ο Καμένος τότε. Κάντε λάθος. Η ώρα που σας αναφέρω ήταν η αποχώρηση Καμένου από την κυβέρνηση και η αλλαγή θέσεως των βουλευτών του Καμένου. Και τι σχέση έχει αυτό με τον κύριο Αποστολάκη τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Κλήτου. Άρα ο Τσίπρας δεν μπορεί να μιλάει για αποστασία. Μάλιστα. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ, γιατί εγώ θέλω να ακολουθήσω τον ιρμό της δικής σας σκέψης και όσο, σε ό,τι με αφορά έχω και μνήμη ελέφαντα, να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, το πρώτο. Ο κύριος Αποστολάκης είχε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία εξετοίμησε η κυβέρνηση και του έκανε αυτή την πρόταση. Πώς ξαφνικά με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά βρεθήκατε να τον χαρακτηρίζετε κατώτερο των περιστάσεων? Δεύτερον, μιλάτε για συνένεση. Αυτή τη συνένεση πώς την αντιλαμβάνεστε όταν έχετε χτίσει και έχετε λειτουργήσει με ένα αντισύριζα μέτωπο, με μια ρητορική αρκετά ακραία ως προς την αντιπαράθεσή σας με το ΣΥΡΙΖΑ? Και τρίτον, δεν υπάρχει ένα στέλεχος στην κεντροδεξιά με πιο καλά ή αν θέλετε ποιοτικά χαρακτηριστικά να επιλεγεί? Γιατί μία από τις κυριότερες κατηγορίες, οι οποίες ακούγονται και στο εσωτερικό του κόμματός σας, είναι ότι δεν επιλέγετε τα στελέχη της παράταξής σας. Σωστά. Και υπάρχει και γκρίνια γι' αυτό. Λένε, και τελικά να προσθέσω ένα ακόμα, ένα πέμπτο ερώτημα, Λίνα, αν μου επιτρέπεις. Και στα πέντε θα απαντήσετε, κύριε Γεωργιάδη. Ναι, και στα πέντε. Το έχει εύκολο αυτό ο κύριος Γεωργιάδης. Το έχει εύκολο ο κύριος Γεωργιάδης. Ποιος τελικά φέρει την ευθύνη? Ο Τσίπρας, ο οποίος δεν ξέρει αποστασία, ή ο πρωθυπουργός που επέλεξε τον κύριο Αποστολάκη? Να πάμε λοιπόν, για έλατε. Πάμε τώρα. Ως προς τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα στο ερώτημα της κυρίας Κλήτου. Προφανώς το αν κάποιος τελικά είναι ικανός ή όχι αποδεικνύεται από τη ζωή. Και όχι από την έξοδα καλή μαρτυρία. Αλλά υπάρχει και η ευθύνη του προτείνοντος. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό. Και το αξιολογικό κριτήριο. Ακούστε. Μου κάνετε πέντε ερωτήσεις. Ναι, εντάξει, θα κάνουμε. Είναι φλέγον το θέμα. Αν με διακόπτε σε κάθε δευτερόλεπτο, δεν γίνεται. Πείτε, θέλετε να πάμε λίγο τώρα. Έχουμε χρόνο, ελάτε. Ξαναλέω λίγο. Αν με ρωτάτε, ένα άνθρωπο που έφτασε να μπει στο ναυτικό, στη σχολή ναυτικών δοκίμων, να εξαντλήσει όλη την ιεραρχία, να τελειώσει όλες τις σχολές πολέμου που προβλέπει το ναυτικό, να γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ και συνέχεια υπουργός άμυνας, αν κάτι έχει μάθει στη ζωή του, είναι να αντέξει την πίεση. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του σωματικού. Ο σωματικός δεν κάνει άλλη δουλειά. Εδώ δεν άντεξε λοιπόν. Πολέμου, που πέφτουν οι οβίδες, πρέπει να αντέξει την πίεση. Εδώ δεν άντεξε. Αποστολάκης. Να πούμε τώρα μετά το θεσμό. Ευτυχώς που δεν ζήσαμε πόλεμο από στο Λάκη Υπουργό. Άμα δεν μας έβλεπα καλά. Άρα λοιπόν. Αφού πήρε τηλέφωνο, θα αντέξει. Στην πρώτη στραγγαλού κατέβαλε να πούμε. Άρα κακή επιλογή. Και τα κλάματα ο Ναύαρχος. Άσε ξαναγίνει πλωτάρχης. Πάμε λοιπόν τώρα στην ουσία. Ο άνθρωπος δεν άντεκε στην πίεση. Τι να κάνουμε. Ευτυχώς για τον ελληνικό λαό που το έδειξε στην αφετηρία και το βάλε στα πόδια. Και όχι στην πρώτη πυρκαγιά. Ελάτε τώρα. Γιατί θα θρυνούσαμε για θύματα. Άρα λέτε εκ του αποτελέσματο. Πάτε να αποτελέσετε. Να τα κλάματα στην πρώτη πυρκαγιά τώρα, σοβαρά μιλάμε. Πάτε να αποδομήσετε και να ξεφτυλίσετε έναν άνθρωπο. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, όχι. Να ξεφτυλίσω εγώ. Τον είπαν δοσύλλογο που κάνει είναι προσπάθεια εξεφτυλισμού. Ελάτε τώρα. Με συγχωρείτε. Τον είπαν δοσύλλογο που είναι προσπάθεια. Περισσότερο από το ίδιο δοσύλλογο και πουλεμένο δεν είναι αυτό που λέω. Πάμε τώρα. Πάμε. ΣΥΡΙΖΑ είπε πολύ βαριά κουβέντα. Ως προς τον Πρωθυπουργό τώρα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που η κυρία Κλήτου, γιατί θα το καταλάβετε. Είπε η κυρία Κλήτου. Και εκφράζει ένα μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας των ψηφοφόρων. Μα καλά ρε παιδάκι μου. Δεν υπάρχει ένας στη Νέα Δημοκρατία